Φίλες και φίλοι, καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρώην δήμαρχο κάτω Αχαΐας και κατά πολλά δημαρχία έχει αλλάξει τον κύριο Διονύση Κοτσούλια. Κύριε Κοτσούλια, είστε αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αχαΐα κάτω. Για πείτε μας λίγο, τι μέλη γενέστε με τις καταστροφές, έχετε πάρει τουλάχιστον κάποιες αποζημιώσεις? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, όπου παρατηρήθηκαν καταρχάς πολύ σημαντικά προβλήματα στις καλλιέργειες και κυρίως δηλαδή στην καλλιέργεια της Φράουλας, όπου εκεί είχαμε πολλές καταστροφές στα νάιλον και γενικά στις κατασκευές οι οποίες προφυλάσσουν την παραγωγή αυτή της φράουλας και φυσικά στις υπόλοιπες καλλιέργειες. Το ζήτημα βέβαια που τίθεται είναι ότι οι υποδομές του Δήμου δεν άντεξαν, διότι υπάρχουν και αίτια, δηλαδή έχουν πολλά χρόνια να καθαριστούν τα μεν ποτάμια από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η δε χήμαρη από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει και την ευθύνη των καθαρισμών. Βέβαια τα κονδύλια είναι γεγονός ότι έχουν μειωθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, έχουν συρρυκνωθεί κατά πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δική μου άποψη όμως είναι ότι ακόμα και τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει τουλάχιστον τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν σε άμεση σχέση με το κοινωνικό σύνολο να τα βάζει πάντοτε σε προτεραιότητα και πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους ένα κονδύλι προκειμένου να γίνονται οι καθαρισμοί των χυμάρων έγκαιρα το καλοκαίρι, ώστε να μην παρατηρούνται τουλάχιστον με ευθύνη των Δήμων τα φαινόμενα αυτά εκεί που μπορούν να αποφευχθούν. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, γιατί ο τίτλος δεν φεύγει. Πιστεύετε ότι ο Δήμαρχος ο Χρήστος Νικολάου δεν έκανε την σωστή δουλειά και διαχείριση για να αποφύγει τα προβλήματα αυτά που γίνανε? Κύριε Λιρετζή, ανέφερα προηγουμένως ότι δεν είναι ζήτημα της σημερινής Δημοτικής Αρχής μόνον, η οποία έχει ένα χρόνο στην ουσία, αλλά και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Αρχών, όπου παρατηρήθηκαν τα φαινόμενα αυτά. Και το λέω αυτό διότι αν προσέξουμε τις πρώην δημοτικές ενότητες, τους πρώην δήμους δημοτικές ενότητες, δηλαδή όπως είναι Δήμης, παλιά ο Καποδιστριακός, ο Λινίας, Μόβρης, Λαρίσου, θα δείτε ότι οι πιο πολλές ζημιές έγιναν στην περιοχή της Μόβρης και Λαρίσου, διότι εκεί είχαν πάρα πολλά χρόνια να καθαριστούν οι χήμαροι. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ έκανα επίσκεψη σε περιοχές όπως στην κοινότητα Λιμνοχωρίου, η οποία έπαθε και σημαντικές καταστροφές, αλλά και στο Λαρισό, και είδα η διεισόμαση ότι όντως οι χήμαροι οι οποίοι έπρεπε να συντηρούνται αντά 2-3 χρόνια ώστε να καθαρίζονται και τουλάχιστον να μην έχει ευθύνη ο Δήμος όσον αφορά την απορροή των οδρίων όταν αυτή είναι σε εφικτά επίπεδα και να μην αντιμετωπίζουν οι παρόδοι, δηλαδή οι κάτοικοι που μένουν δίπλα τους χυμάρους, τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα. Φυσικά δεν μιλάμε για το κομμάτι του όγκου των νερών που έπεσαν στα χωράφια μέσα και που δεν είναι δυνατόν να γίνει απορροή και να απορροφηθεί όλος αυτός ο όγκος των νερών. Τέτοιες καταστροφές έχουμε σε όλη τη χώρα, αλλά εγώ μιλάω για τις υποδομές οι οποίες αφορούν το Δήμο. Εκεί πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν υπήρχαν κονδύλια τα τελευταία χρόνια για καθαρισμό χυμάρων. Ήταν ελλιπέστατος ο καθαρισμός
Και η εκτίμησή μας συνολικά της αντιπολίτευσης, μείζοντας και αλλάζοντας, είναι ότι πρέπει να προβλεφθεί στο χειμώνα που έρχεται, στον προϋπολογισμό που έρχεται του 2016, ένα ποσό προκειμένου να καθαρίζονται οι χήμαροι. Εκτιμώ ότι με τη βοήθεια αυτή που θα έχουμε από το Υπουργείο Υποδομών, η οποία θα είναι σημαντική οικονομικά για τα σημερινά δεδομένα, πιστεύω να κάνουμε ένα συνολικό καθαρισμό εκεί που απαιτείται, ώστε να μην υπάρχουν, να μην παρατηρηθούν τα ίδια φαινόμενα ακόμα και σε βροχοπτώσεις οι οποίες δεν έχουν το έντονο χαρακτήρα που είχαν αυτές που προηγήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Το κονδύλι που δόθηκε, γιατί κηρυχτήκατε σε έκτακτη ανάγκη πρώτα απ' όλα και πλημμυροπληκτή, πόσο αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό? Από ό,τι η ενημέρωση είχαμε χθες στην ημερίδα, έγινε για την επέκταση του φάγματος του ποινιού χθες στην Κακοχαγιά στο Δημοτικό Σχολείο, η ενημέρωση που είχαμε από τον Περιφερειάρχη είναι ότι θα κυμαθεί περίπου στις 200.000 περίπου ευρώ. Με την εμπειρία σας, φτάνουν να μπορέσουν να μαζευτούν λίγο οι ζημιές και να καθαριστούν κάποια κομμάτια, να μην έχουμε χειρότερα, δηλαδή κάποιον θάνατο, γιατί ευτυχώς πάνω στην ατυχία δεν υπήρξαν θύματα. Ναι, είναι και αυτό. Βέβαια είναι το πρώτο το οποίο πρέπει, υπήρξαν με ζημιές, επιμειοστάσια σε καλλιέργειες κλπ. Αλλά και φυσικά υπήρξαν ζημιές και στο οδικό, στο αγροτικό δίκτυο, το οποίο φυσικά και χρειάζεται να συντηρηθεί. Και πρέπει να συντηρηθεί, κύριε Λυριτζή, και επιμένω σε αυτό, ότι η συντήρηση δεν γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή τώρα αν πας να συντηρήσεις το δίκτυο, το μόνο το οποίο θα κάνουμε είναι μια τρύπα στο νερό, διότι το δίκτυο συντηρείται το καλοκαίρι ώστε να μπορεί με την κατάλληλη απορροή των οδείων, δηλαδή ταυτόχρονα με τους χυμάρους, τον καθαρισμό των χυμάρων, να λειτουργήσει υποβοηθητικά για να μπορέσει, ας πούμε, να λειτουργήσει ο σύνολο, εννοώ, δηλαδή και οι δρόμοι να είναι βατοί και τα λαγκάδια καθαρισμένα και οι χύμαροι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να γίνει. Εγώ εκτιμώ ότι σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει ο καθαρισμός των χυμάρων και από εκεί και πέρα να γίνει μια συντήρηση του αγροτικού δικτύου, το οποίο είναι όντως σε κακή κατάσταση. Μάλιστα. Δήμαρχε, να αφήσουμε λίγο το θέμα αυτό. Ναι, μακάρι να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Έκτακτη βοήθεια δόθηκε από το κράτος. Η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Υποδομών. Βέβαια νεότερες πληροφορίες που έχουν τη Δευτέρα, όπου γίνεται μια συνάντηση στο Υπουργείο για τα ζητήματα αυτά, με την επίσκεψη του κυρίου Μπόλαρη, ο οποίος είναι και αρμόδιος για τις υφυπουργός υποδομών για τα ζητήματα αυτά. Επομένως, τη Δευτέρα μετά την επίσκεψη στην Βάρδα, από ό,τι ανακοίνωσε εκεί στο Μιλία, δηλαδή στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, που αυτός έπαθε πολύ πιο σημαντικές ζημιές από εμάς, διότι ο όγκος του νερού ήταν απίστευτος, θα γίνει μία επίσκεψη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στις περιοχές εκεί, και μετά μία συνάντηση 12 η ώρα στο Δημαρχείο, όπου εκεί θα αναλυθούν τα ζητήματα των, θα γίνει μία ακριβής περιγραφή των ζημιών και εκεί θα ξέρουμε και το συνολικό ποσό. Αλλά η ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα νομίζω είναι 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών. Είναι τα χρήματα που είπαμε ότι δόθηκαν. Η έκτακτη βοήθεια είναι προς τον κόσμο. Θεωρείτε ότι και η περιφέρεια δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της?
Γιατί ξέρουμε ότι οι νομαρχίες δεν υπάρχουν πλέον. Πλέον εδώ και 5 χρόνια είναι η περιφέρεια. Κοιτάξτε, εμείς επισημάναμε στην έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έγινε, ότι η περιφέρεια πρέπει καταρχάς να προβεί στον καθαρισμό του πύρου ποταμού. Έχει να γίνει καθαρισμό στον πύρο ποταμό από το 1999 που έγινε και το 2003 καθαρισμός. Αντιλαμβάνεστε και ειδικά στις εκβολές της, του πύρου, δηλαδή στην Αχαγιά, όπου πρέπει να προστατευτούν και οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της κάτω Αχαγιάς, οι οποίοι βέβαια αφορούν και τους αλυσούς αλλά και την ευρύτερη περιοχή, γιατί με την ανακατασκευή του βιολογικού καθαρισμού οι εγκαταστάσεις πλέον προβλέπουν την λειτουργία του, δηλαδή την αντοχή του για 40.000 κατοίκους. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να πάρει όλη την παραλιακή ζώνη έως και την Λακόπετρα, αλλά και περισσότερο ακόμα πληθυσμό, γιατί μία τώρα προς το παρόν εξυπηρετεί μόνο την Αχαγιά και τους δύο αλυσούς, δηλαδή γύρω στους 8.000 μενιά. Αντιλαμβάνεστε ότι το εύρος του βιολογικού και οι δυνατότητες του είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επομένως πρέπει να προστατευτεί όλο αυτό το μήκος σε βάθος από τη θάλασσα περίπου 500 μέτρα, μισό χιλιόμετρο, να φύγουν όλα τα δέντρα και τα μπάζα τα οποία έχουν έρθει στον ποταμό, να καθαριστεί και να διαπλατινθεί, ώστε να αποφύγουμε τουλάχιστον γεγονότα όπως ήταν του 2003 με τα πολύ έντονα τότε και καιρικά φαινόμενα, όπου τότε υπερχείλησε το ποτάμι, είχαμε ζημιά στο βιολογικό καθαρισμό και το νερό συγκεκριμένα έφτασε μέχρι τις παρυφές της Αχαγιάς, το δρόμο δηλαδή που ενώνει τον εθνικό οδικό δίκτυο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, δηλαδή στο ύψος του ορίου της παλιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου και της νέας εθνικής οδού, στο κομμάτι αυτό της σύνδεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ζημιές σε μια υπερχείληση του Δήμου θα είναι μεγάλο το εύρος των καταστροφών, θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και επομένως η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει και με δεδομένο, και το έχω τονίσει αυτό κατά επανάληψη, το έχουμε πει πάρα πολύ, ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι τέτοιες που αλλάζουν και επιδεινώνονται ραγδαία από χρόνο σε χρόνο, πρέπει να είμαστε προληπτικοί σε αυτό, δηλαδή να προλαμβάνουμε τις ζημιές κάνοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για το θέμα αυτό πριν το κλείσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένο πλέον ότι με τον Καλλικράτη πλέον οι Δήμοι δεν είναι όπως παλιά, όπου υπήρχαν ας πούμε 21 Δήμοι και 2 κοινότητες. Πλέον οι Δήμοι χωροταξικά πλέον είναι μεγάλοι και ένας παραδείγματος χάρη Χήμαρος ή ένα ποτάμι όπως είναι ο Πύρος ποταμός που αφορά τη Δυτική Αχαΐα και τους Δήμους Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας, πλέον ανήκει σε 2 Δήμους, είναι πολύ πιο ευκολότερη συνεργασία και μεταξύ των Δήμων αλλά και μεταξύ της περιφέρειας. Που σημαίνει δηλαδή, αν γίνει ένα σωστός προγραμματισμός, νομίζω ότι μπορούμε άνετα να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα και να σχεδιάσουμε και εν ώψη του καινούργιου ΕΣΠΑ τα αντιπλημμυρικά έργα, δηλαδή την αντιπλημμυρική θωράκιση εκεί όπου απαιτείται. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα μεγάλο θέμα ακόμα. Είναι το εργοστάσιο πολυπόθετο που ο κύριος Πελετίδης το σταμάτησε και δεν είπε ότι δεν τον θέλει. Το γνωρίζετε, έτσι? Των απορριμμάτων εννοείται. Των απορριμμάτων, ναι. Ποια είναι η δικιά σας θέση σαν αντιπολίτευση Δυτικής Αχαΐας? Κοιτάξτε να δείτε,
ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί, θα έλεγα, πάρα πολλές φορές σε όλη την έκταση που θα μπορούσε να συζητηθεί και βεβαίως συζητείται και τώρα, διότι είναι επίκαιρο, με αφορμή το νέο περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος αναμένεται να γίνει αφού κατατεθούν πρώτα οι προτάσεις των Δήμων, που ήδη έχουν καθυστερήσει. Τουλάχιστον ο Δήμος ο δικός μας ακόμα δεν έχει κάνει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για ό,τι αφορά το Δήμο, όσον αφορά το Δήμο για το ζήτημα αυτό. Βέβαια εμείς έχουμε την υποδομή μας στον ΧΙΤΑ του ΦΛΟΚΑ, αλλά αυτός ο σχεδιασμός, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά που να αφορούν την ευρύτερη περιοχή και για τους λόγους αυτούς το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει, θα πρέπει καταρχάς να υπάρχει κατά βάση ο τοπικός σχεδιασμός να είναι συνδεδεμένος άρρηκτα και άμεσα με το σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού. Τώρα, η αρχική πρόβλεψη, ο αρχικός περιφερειακός σχεδιασμός, το έχουμε ξαναπεί αυτό, προέβλεπε ένα εργοστάσιο το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νομού. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανασχεδιασμός πλήρης από πλευράς Δήμων. Δηλαδή, όλοι βέβαια κινούνται στην κατεύθυνση ενός σχεδιασμού που θα έχει ως βάση την ανακύκλωση, άραγε την ελαχιστοποίηση όσο μπορούμε σε βάθος χρόνου των απορριμμάτων, των οργανικών δηλαδή απορριμμάτων, και βεβαίως ακόμα έχει και να κάνει με την, αν θέλετε, με το σύνολο όχι μόνο των απορριμμάτων αλλά και των ογκωδών απορριμμάτων, όπως είναι ψυγεία, όπως είναι διάφορα ηλεκτρικά είδη, όπως είναι τα υδρανή υλικά τα οποία πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για τους δρόμους, για τις υποδομές κλπ. Άρα για ένα συνολικότερο σχεδιασμό. Μάλιστα. Τώρα, το ζήτημα ακούει στο όνομα που λέγεται Πάτρα, διότι η πρώτη δημοπράτηση του εργοστασίου του συγκεκριμένου που είχε γίνει, που είχε προβλεφθεί ο κύριος Δημαράς ως δήμαρχος της Πάτρας, απέρριψε την πρόταση του εργοστασίου, ενώ είχε πει το 2010 στις εκλογές του 10 ότι δεν θα, με έμφαση τότε, ότι δεν θα λειτουργήσει ο ΧΙΤΑ Ξερόλακα από την 1η-1η του 2011, κάτι το οποίο δεν έγινε και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει. Έχω άλλα θέματα με το ΧΙΤΑ Ξερόλακα, Δημαρχή, δεν ξέρω αν τα έχεις δει καθόλου. Τα έχω δει. Ναι, αλλά να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι ένα ΧΙΤΑ πρέπει να κλείσει, και μάλιστα όταν μιλάμε για το Δήμο της Πάτρας, το μεγαλύτερο παραγωγό σκουπιδιών, δηλαδή παράγει το 85% των σκουπιδιών, πρέπει να αυτά που λέμε από θέση ευθύνης δημάρχου ή αιρετού, πρέπει να έχουν και μια λογική. Όταν λέμε ότι θα κλείσω ΧΙΤΑ, πρέπει να λέμε και πού θα πάνε τα σκουπίδια. Θα κλείσει, αλλά δεν ξέρουμε πού θα τα πάμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται μέχρι σήμερα. Τώρα, η Αιγιάλια και τα Καλάβρητα κάνανε ένα σχεδιασμό που είπαν ότι εμείς, κύριε, αναλαμβάνουμε τα σκουπίδια της περιοχής, να κάνουμε ένα ΚΔΑΙ, δηλαδή κέντρο διαλογής εργοστάσιο. Ναι, ένα κέντρο, μηχανικό κέντρο διαλογής θα είναι αυτό, το οποίο θα επεξεργάζεται χαρτί, αλουμίνιο, αυτά ό,τι επεξεργάζεται και λοιπά, δηλαδή ό,τι παίρνουν οι κάδοι μπλε. Λοιπόν, και θα κάνουν και μία μικρή μονάδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην Παπα-Νικολού, όπου και ένα σταθμό μεταφόρτωσης.
ναι. Το, αφήνουν έξω την Παπα-Νικολού. Η Παπα-Νικολού λένε να μην συνεχίσει, γιατί έχει πάει στα δικαστήρια, κάποια έχουν κερδιθεί, κάποια έχουν χαθεί. Και ναι. Ζήτησε ο Δήμαρχος να αγοραστεί το οικόπεδο που γίνεται μεταφόρτωση, για να κάνει εργοστάσιο εκεί καινούριο από την αρχή δηλαδή. Ζητάει άλλη χρηματοδότηση. Γιατί το ναι, να γίνει το εργοστάσιο εκεί και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην Αιγύρα. Νομίζω, ναι. Ναι, 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 ναι το, αυτό σωστά το ξέρεις. Ναι, Δήμαρχε, ναι, μπορεί να είναι, να είναι τελευταία έτσι αυτό, να μην έχω ενημερωθεί. Αλλά δεν ξέρω τώρα για την Παπα-Νικολού γιατί σταμάτησε, αν σταμάτησε και δεν λειτουργεί. Δηλαδή ο εργολάβος δεν προχωράει. Ο εργολάβος έχει σταματήσει και φάγαμε και πρόστιμο γύρω στο 1 εκατομμύριο, αν το θυμάμαι καλά. Δηλαδή ότι αυτά είναι έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και αν, δεν, και αν σταματήσει να δεν είναι ενιαίο έργο και δεν λειτουργεί, αυτομάτως να πούμε το έργο αυτό πληρώνεται απευθείας από δημόσιους πόρους. Ακριβώς. Ναι. Το έφαγε ο Δήμος, ναι. Ο εργολάβος και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το πρόστιμο, ναι, γιατί ναι. Δεν τελειώνανε τα έργα. Ναι, τα έργα, μα είναι ευρωπαϊκός κανόνας αυτός, ότι όταν ένα έργο δεν παραδοθεί εγκαίρως, τότε ο φορέας ο οποίος έχει δημοπρατήσει το έργο έχουν την ποινή αυτή, δηλαδή πληρώνουν το έργο εξ αρχής, μέχρι το σημείο δηλαδή που είχε φτάσει να ξοδευτεί από ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή χρήματα. Τώρα, το θέμα ακούει στο όνομα που λέγεται, το πρόβλημα ακούει στο όνομα που λέγεται Πάτρα. Από τη στιγμή να πω σε που... μία δήλωση του Κώστα Πελετίδη σε εμένα. Ο Κώστας Πελετίδης μου δήλωσε όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με το Χιτά Ξερόλακα, αν θα παίρνει σκουπίδια αφού δεν θέλει λοιπόν το εργοστάσιο στην Ολαινία, και μου είπε λίγα θα πηγαίνουν στην Ξερόλακα και τα υπόλοιπα θα πάνε στο Χιτά του Φλόκα. Και όταν εγώ τον ρώτησα και του είπα ο Χιτά Φλόκα ανοίγει σε άλλο δήμο αλλά στην ίδια περιφέρεια. Έχεις έρθει στη συνεννόηση με τον κύριο Νικόλαο? Λέει δεν έχω έρθει στη συνεννόηση, απλά ξέρω ότι σε ένδειξη καλής θελήσεως θα πάμε τα σκουπίδια κάτω. Αυτό μου δήλωσε σε μένα πριν μία εβδομάδα. Κύριε Γιουργκή, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μία ενημέρωση η οποία μπορεί να γίνεται στα πλαίσια των δημάρχων. Εμέσως Δημοτικό Συμβούλιο της θέσης της Δημοτικής Αρχής δεν τις ξέρουμε, δεν είναι ξεκάθαρες. Όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν, θα δούμε το πλάνο στο οποίο πρέπει και μπορούμε να κινηθούμε. Εκτιμώ όμως ότι ο Δήμος ο δικός μας, επειδή έχει έναν Χιτά ο οποίος είναι θα έλεγα ο πιο νέος Χιτά σε επίπεδο νομού, της Αιγύρας, είναι μικρός και έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Η Ξερόλακα είναι ήδη κορεσμένη. Ο μόνος Χιτά ο οποίος υπάρχει που τέθηκε σε λειτουργία στην ουσία το 2010 είναι ο δικός μας. Εδώ και 5 χρόνια. Επομένως, εμείς θα έπρεπε να είναι ο Δήμος ο οποίος να δώσει την κατεύθυνση, γιατί όλοι κοιτάνε προς το, και ειδικά η Πάτρα κοιτάει προς, και τα καλάβρητα που εξυπηρετούνται μέχρι τώρα, το Χιτά Φλόκα. Επομένως, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να κινηθεί σε λογικά πλαίσια και όχι στα πλαίσια του ισχυρού εναντίον του αδυνάτου. Δεν μπορεί να μπαίνει σε τέτοιες λογικές επειδή εγώ είμαι Πάτρα και παράγω 100 τόνους την ημέρα, θα πρέπει να μου πάρεις εσύ τα 80 και εγώ θα παίρνω τα 20. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν, και δεν μπορεί να γίνουν για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, σύνθεση για τα ζητήματα αυτά, και βασικά θα πρέπει να υπάρχουν θέσεις και προτάσεις οι οποίες να είναι εφικτές. Και θα σας πω γιατί. Διότι παραδείγματος χάρη φτιάχνοντας το εργοστάσιο θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι αυτό στην ουσία το εργοστάσιο θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της Πάτρας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το κόστος του εργοστασίου θα πρέπει να το επιβαρυνθεί μόνο η Πάτρα και οι δημότες της Πάτρας. Διότι εμάς με βάση τον όγκο παραγωγής, δηλαδή τον όγκο των απορριμμάτων,
οχητά ο δικός μας με το δεύτερο κύτταρο μπορεί να αντέξει ακόμα για 35 έως 40 χρόνια. Άρα γιατί εμείς να πρέπει να πάμε να επιβαρύνουμε τους κατοίκους μας και να τριπλασιάσουμε τα τέλη, δηλαδή στους δημότες σε μια περίοδο κρίσιμη και οικονομική συγκυρία δύσκολη, για να μπούμε στη διαδικασία να εξυπηρετήσουμε την Πάτρα, η οποία εδώ και 15 χρόνια γνωρίζει το πρόβλημα, ξέρει ότι θα κορεστεί η Ξερόλακα, τα ξέρει όλα αυτά, ότι νομοτελειακά υπάρχει χρόνος λήξης, ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και δεν μπόρεσε επί τόσα χρόνια να λύσει το πρόβλημα και ο καθένας θέλει μία λύση δική του, ο κάθε δήμαρχος. Σε ένα πρόβλημα που είναι συλλογικό, δεν είναι ατομικό. Ο κάθε δήμαρχος να αποφασίζει για το σπίτι του. Μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει, κύριε Γιουργκή. Και εμένα μου δημιουργεί εντύπωση, έκπληξη και μεγάλο προβληματισμό όταν μεγάλες πολιτικές οντότητες στην αυτοδιοίκηση, χωρικά εννοώ, όπως είναι η Πάτρα ως τρίτη πόλη της χώρας, δεν μπορεί να συνθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει αποφάσεις. Π.χ. δεν υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης, από ό,τι ξέρω. Όταν μια ολόκληρη πόλη δεν αποφασίζει αν θα έχει σταθμό μεταφόρτωσης για να πηγαίνει τα σκουπίδια της κάπου, αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το πρόβλημα πλέον είναι πολιτικό, δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Είναι θέμα φιλοσοφίας στην πολιτική που έχει ο καθένας. Και εγώ λέω, πρέπει να υπάρχουν φιλοσοφίες στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχουν μέσες λύσεις. Δεν εφαρμόζουμε τις ιδεολογικές μας γραμμές στα ζητήματα αυτά. Πάμε να κάνουμε λύσεις οι οποίες να είναι κοινά αποδεκτές, να υπάρχει μια αλληλεγγύη. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας μέσω του Δήμου Δήμης, το είπα και χθες στην ημερίδα που έγινε για την άρδευση της περιοχής από το Μπινιό, έχει δείξει την αλληλεγγύη του σε ζητήματα τέτοια και με τη χωματερή στο Πετροχώρι που λειτουργήσε μέχρι να γίνει οχητά φλόκα αντί για χωματερή μόνο για την Κάτω Αχαγιά, ως χωματερή της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να μην πετάνε τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί. Μάλιστα. Και με το θέμα της ίδρευσης όπου ο Στήμος Δήμης δώσαμε στους άλλους Δήμους νερό, γιατί θεωρούμε ότι κάποια πράγματα που είναι φυσικά αγαθά ή έχουμε τις δυνατότητες και τις υποδομές να τα στηρίξουμε, το κάναμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μονίμως κάποιοι πρέπει να κοιτάνε νότια. Έτσι, η Πάτρα μας βλέπει νότια, γιατί στο νότιο τμήμα της είμαστε, και να θεωρεί ότι μπορεί, ας πούμε, ό,τι χρειάζεται να το στέλνει προς τα εκεί. Δήμαρχε, είναι αδιανόητο. Δήμαρχε, εκεί που θέλω να εστιάσω εγώ, το είχαμε ξανασυζητήσει παλαιότερα μαζί, δεν είναι καλύτερα και πιο οικονομικό να γίνει ένα εργοστάσιο για όλη την Αχαΐα? Να βρούνε το χώρο, τον τόπο, και να γίνει το εργοστάσιο για την Αχαΐα. Ούτε να ψάχνουμε πού θα πάνε, ούτε φτιάχτε τρία εργοστάσια, φτιάχτε ένα, πέντε, ποιος θα το έχει, ποιος δεν θα το έχει. Δεν είναι πιο καλύτερα εφικτό να γίνει ένα εργοστάσιο για τον νομό της Αχαΐας? Όταν το έλεγε ο κύριος Φλωράτος, ο κύριος Ριτζή αυτό, τον κοροϊδεύαν ορισμένοι. Και μάλιστα το λέγαμε στην ΤΕΒ το 2000, αυτό εδώ και 15 χρόνια, να γίνει ένα εργοστάσιο στην Ξερόλακα, με τη λογική πια ότι η Πάτρα έτσι κι αλλιώς ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός και παραμένει σκουπιδιών με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ήταν ο πιο κεντροβαρικός δήμος. Εμείς θα κάναμε με το Αίγιο ένα σταθμό μεταφόρτωσης στην Αχαγιά, παραδείγματος χάρη για τους δήμους τους δικούς μας, και η Αιγιάλια ένα σταθμό μεταφόρτωση σε χώρο που αυτή θα έβρισκε για την περιοχή της Αιγιάλιας, και με ένα κοντέινερ, εμείς οι δύο δήμοι, ένα κοντέινερ ο καθένας, θα πηγαίναμε χωρίς όχρηση, χωρίς απορριμματοφόρα, χωρίς κόστος, χωρίς, στην Ξερόλακα,
θα βάζαμε εκεί ένα κοντένερο καθένας, 20-30 τόνους εμείς, 50-60 ή οι άλλοι, θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας, θα υπήρχαν υπόλοιποι χώροι ως χιτή και όχι ως χιτά, δηλαδή ως χώροι υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων πλέον και όχι απορριμμάτων, και θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Αλλά όταν αυτά τα λέγαμε, κάποιοι θεωρούμεθα γραφικοί. Και υπήρχαν οι κόντρες τότε, οι παραταξιακές, οι κομματικές κλπ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην γίνει. Όταν το 2007 σχεδιάστηκε να γίνει το εργοστάσιο στην Ολενία, με απόφαση του Δημάρχου τότε και του Δημοτικού Συμβουλίου της Ολενίας, του κ. Αλεξόπουλου και του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε, και αυτό το 2011, αντί να ξεκινήσει, δεν έγινε καμία ενέργεια. Τώρα, αυτού του τύπου το εργοστάσιο, το οποίο είχε προβλεφθεί και είχε μελετηθεί, με βάση τις ποσότητες οι οποίες έχει αυτή τη στιγμή ο νομός, που έχουν συρρυκνωθεί κατά 30-35%, δεν μπορεί να γίνει. Άραγε πρέπει να γίνει μια καινούρια μελέτη, και ούτε καν επικαιροποίηση, γιατί είχε άλλα χαρακτηριστικά η μελέτη αυτή, άραγε πάλι από την αρχή τα ίδια. Επομένως, εκτιμώ ότι και οι μονάδες αυτές οι οποίες οι Δήμοι θέλουν να κάνουν, είναι μονάδες οι οποίες βέβαια τις προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια, ας πούμε, μιας μελέτης η οποία αφορά το χώρο να είναι μικρές μονάδες βιώσιμες και να μην είναι φαραωνικού τύπου εργοστάσια, με βάση το νέο ευρωπαϊκό σχεδιασμό πλέον και τον εθνικό σχεδιασμό. Αλλά αυτό είναι και ζήτημα οικονομικό, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορούν να δοθούν στο νομό Αχαΐας, θα μπορούν να δοθούν 50 εκατομμύρια για να φτιάσουμε αυτές τις μονάδες, άραγε για να φτιάσουμε σε όλη την Ελλάδα θα χρειάζονται πλέον απίστευτα δις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Αυτό δεν έχει γίνει γνωστό. Μάλιστα. Το θέμα είναι, Δήμαρχε, μήπως είναι το πιο οικονομικό πλέον από ό,τι να κάνει ένα εργοστάσιο το Αίγιο, ένα εργοστάσιο η Πάτρα, ένα εργοστάσιο η Δυτική Αχαΐα, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτό ζήτησε ο κ. Παναγόπουλος. Αυτό έφερε ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να κάνει ένα εργοστάσιο. Για να γίνει ένα εργοστάσιο, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Καταρχάς, ναι, εννοείται ότι ένα μεταβατικό στάδιο απαιτείται, χρειάζεται, και δεν έχουμε βρει την ενδιάμεση λύση μέχρι τώρα. Έτσι, δεν έχουμε βρει την ενδιάμεση λύση. Και το δεύτερο είναι ότι το εργοστάσιο, κοιτάξτε να δείτε, οι μονάδες αυτές οι οποίες μιλάει και το Αίγιο και η Πάτρα έχει μιλήσει ότι μπορεί στην Ξερόλακα να γίνει μια μικρή μονάδα, δεν μιλάμε για εργοστάσια πλέον, μιλάμε για μικρές μονάδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των οργανικών πλέον απορριμμάτων, δηλαδή αυτά που μένουν δηλαδή χωρίς το χαρτί, το αλουμίνιο, το γυαλί και τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πολύ μικρότερα σε όγκο, αλλά έχουν ένα μειονέκτημα. Αυτό που δημιουργούν ως υπόλοιμα, δηλαδή το κομπόστ, είναι το 60-65% αυτού που επεξεργάζεται. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το υπόλοιμα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μετά τι θέλει ένα άλλο πολύ μεγάλο χώρο για να πηγαίνουμε το υπόλοιμα. Άρα, Δήμαρχε, λύση δεν θα δοθεί, από ό,τι φαίνεται, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς θα πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα. Να δούμε ότι οι λύσεις μπορούν να δοθούν στα πλαίσια και μέσα του χωροταξικού σχεδιασμού του καθενός. Δηλαδή, οι φορείς διαχείρισης σε επίπεδο νομού που γίνανε με αναγκαστικό νόμο, δηλαδή αναγκαστικός ο νόμος, γιατί δεν παίρνανε πρωτοβουλία οι Δήμοι να οριοθετήσουν τους ΦΟΣΔΑ, γίνανε το 2007 με αναγκαστικό νόμο και ήταν τέσσερι.
Εγύρας, εγύρας, τότε που λέγανε. Εγύρας, Εγυάλιας, με Παπα-Νικολού, Εγύρα, Πάτρα και Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορούν να, η διαδικασία αυτή στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού ως χωροταξικά, η Πάτρα τώρα που έχει επεκταθεί πάρα πολύ θα βρει ένα χώρο τον οποίο να τον... Να εγκαταστήσει μια μονάδα μέσα στην Ξερόλακα και ο υπόλοιπος χώρος να δίνει σαν χώρος εναπόθεση των υπολοιμάτων. Μάλιστα. Τελεία, παύλα. Αυτό είναι. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να πούμε. Πιστεύω ότι ήταν αναλυτικότατα όλα. Ναι, όχι. Νομίζω για αυτά τα ζητήματα όχι. Πιστεύω ότι τα αναλύσαμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία την Δευτέρα, να δούμε τι θα γίνει με το θέμα, αν θα σας δώσουν τα λεφτά, πόσα λεφτά θα σας δώσουν, γιατί... Θα τα δούμε αυτά και θα έχουμε μια επικοινωνία, κύριε Λυριτζή, στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε να ενημερώνεστε για τα ζητήματα αυτά. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Με ακούτε? Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Και καλό απόγευμα. Και καλό απόγευμα.